Δημοκρατία ή νέα δημοκρατία. Δικαιοσύνη ή Μητσοτάκης. Αυτό είναι το δίλημα. Η απάντηση θα είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στις εκλογές. Από την Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε εκ νέου το δίλημα της κάλπης και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση ακρίβειας, ανισοτήτων, υποκλοπών και εκβιασμών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Πρωθυπουργό για τον χαρακτηρισμό «πεζοδρομιακή δημοκρατία» σχετικά με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απέχει από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Ο τακουστής Πρωθυπουργός που πιάστηκε με τον κοριό στο αυτί να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας κάνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού και έχει το θράσος να μας μιλά για πεζοδρόμιο. Για τοξικότητα, διχασμό και ψέματα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα η κυβέρνηση. Αυτό είναι και βαθιά προσβλητικό και ανιστόρητο που είπε για τη Νέα Δημοκρατία που κατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα. Ουδέποτε δεν επισκέφθηκε δικτάτορες, ουδέποτε δεν έκατσε στην πάνω και στην κάτω πλατεία με ακραία στοιχεία, δεν κυβέρνησε με στοιχεία όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη πέταξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για πολιτικά αδιανόητη πράξη να συγκυβερνήσει το θύμα των υποκλοπών με το θήτη του. Είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Βορύδη και εσχάτως και του κυρίου Καρατζαφέρη. Αντί να είναι μέρος της αλλαγής, μέρος της προοδευτικής διακυβέρνησης για να γυρίσει σελίδα ο τόπος, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει υποστήριγμα της πιο άθλιας κυβέρνησης της δεξιάς. Με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα αγκαλιά με τον Πάνο Καμένο στο Ζάπιο το 2018, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε. Κύριε Τσίπρα, σας παραθέτω μία μόνο εικόνα που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Προοδευτικά μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιάς. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας. Παγίδες στείνουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με μοιρασμένους μεταξύ τους ρόλους. Προσπαθούν να διαμορφώσουν συνθήκες εκφυλισμού, αποπροσανατολισμού στην πολιτική αντιπαράθεση για να κρύψουν τη συμφωνία τους στα μεγάλα, στα κρίσιμα ζητήματα της χώρας και του λαού.